τρώω κιόλας. Ψήνω και τρώω. Μεγάλη μέρα η σημερινή για τους κατοίκους των Μακρησίων, καθώς ξεκίνησε το έθιμο της χειροσφαγής, μια συνήθεια που τηρείται εδώ και πολλά χρόνια στην περιοχή και έχει τις ρίζες της στην τουρκοκρατία. Το χωριό σήμερα έσφιζε από ζωή, με όλα τα σπίτια να είναι ανοιχτά και να υποδέχονται το πλήθος των επισκεπτών που σπέβδουν κάθε χρόνο να δώσουν το παρόν και να απολαύσουν τους εκλεκτούς μεζέδες. Το κλίμα και οι μυρωδιές στους δρόμους των Μακρησίων σήμερα είχαν το χρώμα μιας άλλης εποχής, με τους παλαιότερους να απολαμβάνουν τη διαδικασία που θυμούνται και τιμούν από τα παιδικά τους χρόνια. Το τελετουργικό τηρείται κατά γράμμα, η κούραση δεν λείπει, μα το αποτέλεσμα δικαιώνει με το παραπάνω τους νοικοκυρέους. Το σφάζουμε, το κρεμάμε, μετά το ξεφερτιάζουμε, το βάνουμε στα λάτι. Μετά από τα λάτι, στις 3 ημέρες, το βάνουμε και το βράζουμε. Μετά τη βράση το κάνουμε όλο κομμάτια και μετά γυρίζουμε και το τηγανίζουμε. Μετά κρυώνει και το βάνουμε σε τενεκέδες. Για ένα χρόνο αυτό και παραπάνω δεν παθαίνει τίποτα. Είναι δύσκολη διαδικασία. Είναι λίγο φασαρία, αλλά τι να κάνουμε. Πρέπει όμως να το φτιάξουμε. Ασχολείστε από μικρή. Από μικρή εγώ. Από μικρή το έχω αυτό το πράγμα. Αλλά έχετε μάθει την τέχνη, έτσι. Ναι, πολύ. Πολύ. Και που δεν έχω πάει και δεν έχω φτιάξει. Γιατί δεν ξέρανε κι όλοι. Μην κοιτάστε, εμένα ο πατέρας μου πάντα έπαιρνε. Και έχουμε ασχοληθεί από μικρή. Και το συνεχίζετε ακόμα. Και το συνεχίζω. Το έχω κακό το να μην έχουμε στο σπίτι μας κυρινό. Είναι κάτι που ήρθε ένας ξένος, έβγαλες ένα μεζεδάκι. Εξαντροπιάστηκες. Εδώ είναι χωριό. Όχι ότι δεν έχουμε κρέατα, αλλά όμως... Αυτό είναι κάτι ξεχωριστό. Αυτό είναι. Άλλος δεν λέει δεν θέλω κρέας και τέτοια. Θέλω λίγο παστό. Είναι ένα έθιμο το οποίο το γνωρίζουμε εμείς από τους παππούδες μας. Το παστό το κάνανε επειδή οι Τούρκοι εσφάζανε μοσχάρια, αρνιά, κατσίκια και τους παίρνανε τα 3/3. Και αποφασίσανε να κάνουν χοιρινά, διότι οι Τούρκοι δεν το τρώγανε το χοιρινό και ούτε το τρώνε. Το παστώνουν και περνάνε, εδώ πέρα στα Μακρύσια, όλη τη χρονιά. Ναι, και είναι ένα πολύ ωραίο φαγητό και ακόμα μπορώ να πω ένα πρόχειρο. Mm-hmm. Δηλαδή, ερχόμαστε το μεσημέρι από το χτήμα, από τη δουλειά μας, μία τσιγαρίδα, 2 αυγά, μια τηγανιά πατάτες, ξέρω εγώ, ναι, και τρώμε. Οπότε αξίζουν δηλαδή και τα έξοδα όλη τη χρονιά. Ναι, αξίζουν, ναι, μετράνε. Η κρίση δεν το επηρέασε το έθιμο, πάντως σφάζουν οι Μακρυσσέοι. Λίγο ναι. Αλλά εμείς όσο μπορέσουμε θα το κρατήσουμε. Πολλοί είναι αυτοί που επιλέγουν κάθε χρόνο να επισκεφθούν το χωριό των Μακρυσσέων προκειμένου να ζήσουν από κοντά το έθιμο της χειροσφαγής, που για την περιοχή είναι κάτι παραπάνω από γιορτή. Είναι αφορμή οι κάτοικοι να θυμηθούν το παρελθόν, να τιμήσουν τα ήθη και τα έθιμα του τόπου, να βρεθούν με φίλους, γνωστούς, συγγενείς και αγαπημένους, να γλεντήσουν, να φάνε και να πιούν, βάζοντας για λίγο στην άκρη τις κοτούρες της καθημερινότητας. Σας αρέσει αυτή η διαδικασία? Πολύ ωραία, πολύ ωραία είναι. Όλο το χωριό σήμερα. Να κρατάει το έθιμο. Βέβαια. Και είναι κάτι που μας αρέσει κιόλας. Και ερχόμαστε κι εμείς από την Αθήνα, και ερχόμαστε παρείτσα όλοι, που βοηθάμε εδώ πέρα. Κουνιάδα μου κάθε χρόνο σφάζει και 1 και 2 χοιρινά. Πώς το λένε, άμα δεν σφάξει το χρόνο, της κακοφαίνεται. Και έχει το έθιμο από μικρή κοπέλα, από τη μάνα της, από τον πατέρα της, το έθιμο αυτό να το κρατάει ώσπου να πεθάνει, που λέει. Όσο ζει, φτιάνει 1 και 2 χοιρινά. Είναι ένα έθιμο εδώ πέρα που κρατάει χρόνια. Έτσι, εγώ έρχομαι εδώ πέρα ως, εντάξει δεν είμαι από εδώ βέβαια, επισκέπτης από τη Βρύνα, αλλά μένω Χαλκίδα. Και περνάμε ωραία όπως βλέπετε. Χαίρεστε που συνεχίζετε το έθιμο να τηρείτε. Χαίρομαι, εγώ κανόνισα για να έρθω αυτή την ημέρα εδώ. Και εμείς από τον Πύργο είμαστε εδώ και ήρθαμε για πρώτη φορά, έρθα εγώ εδώ πέρα στο φίλο το Γιάννη να δούμε πώς γίνεται, να βοηθήσουμε και πώς γίνεται το έθιμο. Είναι πολύ ωραία και ο κόσμος να έρχεται εδώ στα χωριά να βλέπει ας πούμε αυτό το παλιό το έθιμο και να φύγει από τις μεγάλες πόλεις και να γεμίσει τα χωριά, να έχει ζωή σε όλο το χωριό εδώ πέρα. Ωστόσο το έθιμο της χειροσφαγής μέσα στη δύσκολη οικονομική συγκυρία που διανύει η χώρα είναι πλέον και θέμα επιβίωσης για τις οικογένειες που με αυτόν τον τρόπο εξασφαλίζουν κρέας για έναν ολόκληρο χρόνο καθώς τα χοιρινά αποθηκεύονται και διατηρούνται μέσα από τη διαδικασία και τη μέθοδο
που οι κάτοικοι έχουν βρει από τους παππούδες τους και επιχειρούν να μεταλαμπαδεύσουν και στα παιδιά τους. Το έθιμο είναι πάρα πολύ παλιό, όντως είναι από την τουρκοκρατία, αλλά τη σημερινή εποχή το έθιμο πάβει να είναι έθιμο, παιδιά, και είναι θέμα επιβίωσης από εδώ και πέρα. Όλη η οικογένεια βλέπουμε σήμερα στη μάχη. Οπωσδήποτε, γιατί όλοι θα φάνε. Και όχι μόνο σήμερα, όλη τη χρονιά. Πόσα γουρούνια είχαμε φέτος? 3-4. Τα καταφέρατε, βόλτα? Σίγουρα, τι να κάνουμε. Στον αγώνα. Το συνεχίζετε το έθιμο? Το έθιμο από πολλά χρόνια. Από τον πατέρα μας, τον παππού μας και ακόμη το συνεχίζουμε. Το αφήνουμε στα παιδιά μας και αργότερα στα γόνια μας. Σήμερα είναι το σφάξιμο, το καθάρισμα, το μάδημα. Και τη Δευτέρα ή Τρίτη αρχίζουμε το λιώνουμε, το τσιγάρισμα που λέμε. Θα το βάλουμε στα λαΐνια που λέμε, που λέγανε και παλαιά. Είστε νεκέδες και θα τρώμε για όλο τον χρόνο. Τα χοιρινά αυτά εδώ πέρα, οι πιο πολλοί τα βάζουν, κόβουν, βάζουν κατά ψύχτες. Κάνουν το παστό, λέει, η παραδοσιακή τσιγαρίδα. Υπάρχει και το έθιμο της τσιγαρίδας εδώ στα Μακρύσια. Είναι και θέμα επιβίωσης. Βρίσκονται φίλοι, συνάδελφοι, γνωστοί. Είναι όπως είναι μια γιορτή το Πάσχα, που βρίσκονται Χριστούγεννα, Πάσχα, 15 Αύγουστο, έτσι είναι και η απόκριση εδώ πέρα. Συναντιούνται, ανταμώνουν άνθρωποι που βρίσκονται μια φορά το χρόνο. Ένα γουρούνιο ο καθένας είχαμε, μικρό γουρούνια, γιατί υπάρχει κρίση, δεν υπάρχει χρήμα στον κόσμο και ο κόσμος υποφέρει, βλέπουμε ότι δεν περνάει καλά. Παρόλα αυτά που τα μέτρα που παίρνουν κάθε μέρα, μας έχουν φέρει σε αδιέξοδο. Και εμείς κρατάμε λίγο το έθιμο αυτό, να μην φύγει τελείως από τον τόπο μας, γιατί είναι κρίμα. Κρίμα να χάνουμε τα θύματα αυτά που υπάρχουν.